σε θυμάμαι καμιά φορά. Στα ζύμια πίκρα στην καρδιά καμιά φορά. Που σε θυμάμαι καμιά φορά. Γιατί μου φέρθηκε σκληρά. Θα μπορούσα να κάνω για σένα όσα δεν έχω κάνει ποτέ. Και δεν έχω πιστέψει κανένα. Θα μπορούσα. Σ' αγαπούσα πολύ, σ' αγαπούσα όσο δεν αγαπούσα ποτέ. Και μονάχα για σένα να ζούσα. Θα μπορούσα. Αν όλα αυτά που μου είχες πει καμιά φορά. Αναρωτιέμαι καμιά φορά. Ήταν αγάπη ή ντροπή. Θα μπορούσα να κάνω για σένα όσα δεν έχω κάνει ποτέ. Και δεν έχω πιστέψει κανένα. Θα μπορούσα. Σ' αγαπούσα πολύ, σ' αγαπούσα όσο δεν αγαπούσα ποτέ. Και μονάχα για σένα να ζούσα. Θα μπορούσα. Θα μπορούσα να κάνω για σένα όσα δεν έχω κάνει ποτέ. Και δεν έχω πιστέψει κανένα. Θα μπορούσα. Σ' αγαπούσα πολύ, σ' αγαπούσα όσο δεν αγαπούσα ποτέ. Και μονάχα για σένα να ζούσα. Θα μπορούσα. Θα μπορούσα να κάνω για σένα όσα δεν έχω κάνει ποτέ. Και δεν έχω πιστέψει κανένα. Θα μπορούσα. Σ' αγαπούσα πολύ, σ' αγαπούσα. Γεια σας. Καμιά φορά που σε θυμάμαι. Με τη σύνθεση αυτή του Φίλη Πανικολάου που ακούσαμε από τον Πέτρο Τζαμτζή μαζί για άλλα 40 λεπτά Σαββατόβραδου που ελπίζουμε να περάσουν ευχάριστα. Το δώρο της απόψινής μας κλήρωσης είναι ένας αυτόματος φούρνος μικροκυμάτων και στους πρώτους μας τυχερούς. 160 για 5 λίρες. Η πρώτη 80. Λίγοντας στον τριψήφιο 550. Πάλι 80 για 5 λίρες. Λίγοντας στο 599 και τρίτη 80 για 10 λίρες. Λίγοντας στο 868. Ο Βασίλης Μιχαηλίδης, εθνικός μας ποιητής, εκτός από τα πατριωτικά του ποιήματα, έχει γράψει ως γνωστό και πολλά χιουμοριστικά, σατυρικά και άλλα. Και όχι μόνο στην κυπριακή διάλεκτο, αλλά και στη δημοτική και την καθαρέουσα. Γραμμένο λοιπόν στην γλώσσα των λογίων της εποχής, το επόμενο στιγμιότυπο που ακολουθεί. Βασίλη Μιχαηλίδη, η κυρία Φλογερού. Ο πολίτης με πάρε! Εγώ ο πολίτης το... Ο πιστοδρομικός! Εγώ πιστοδρομικός! Η κυρία Φλογερού διεν φόρεμα χορού με τον άντρα της μαλώνει και το παν αναστατώνει. Φτάνει, φτάνει πλέον! Να σε εξηγήσω! Φτάνει πλέον! Αγρίκια! Εγώ αγρίκος! Εγώ! Της λογοτριβής αιτία είναι ότι η κυρία αγαπά το δεκολτέ ως ουδής άλλος ποτέ. Ο δε σύζυγος φρονών ότι είναι άδικος κανόν της συμβίας του τα κάλλη να τα βλέπω εσύ και άλλοι, αντιτάσσεται εντόνως και κατηγορήσει χρόνος πάντο παρισιανών και των όμων των γυμνών. Μήπως τάκα είναι χρησμός τέλος πάντων ο σειρμός. Και καθώς υποχρεούται με ταυτού να συμμορφούνται, μήπως επειδή και μία ιδιότροπος κυρία με ολίγην συστολήν, νέα νεύρικεν στολήν, πρέπει να αναστατωθεί, παρευθείς και ενδυθεί των ηματισμών των νέων, παν το φίλων το ωραίων. Δεν είναι άραγε σε μονό της
και στο ένδυμα απελό της πρώτης του σκαλοπισμός, τι σημαίνει ο σειρμάς, ε! Ταύτα πριν καλοϊπεί, φτάνει πλέον εντροπή. Ανακράζει η κυρία. Φτάνει η μορολογία. Μορολογία. Μόνον άνθρωπος χυδαίος, όχι ευγενής, σπουδαίος, θα ετόλμα ούτω πώς να λαλήσει απρεπώς. Από όλη εκλεκτή κοινωνία απαιτεί το σειρμό να ακολουθούμεν. Θέλει σύνον την παχθόμεν. Μήπως ήρθε η ιδέα να εγγενιάσεις νέα έθιμα πολιτισμού, χάριν ίσως εθνισμό. Κι ό,τι είχε φορεθεί πριν ο πάπος γεννηθεί, θέλεις να φορέσω τώρα να γελάσει όλη η χώρα. Όχι κύριε, γελία γνώριζε εν συντομία, δεν θα καταστώ ποτέ. Αρχέ μου είναι αυτέ. Τα θεραχά σου εννοώ. Λέγει τότε εν θυμώ ο παροξενητής συμβίος. Αλλά εγώ είμαι αντίον. Και είναι αρκετό νομίζω να υπω ότι γνωρίζω πως οφείλει να φρονεί η συμβία η σεμνή. Όχι μόνο δεκολτέ δεν εννόησα ποτέ ότι θέλει πρώτο κόσμο εκτεθεί η σύζυγός μου, αλλά δεν καλυποπτεύθην με τα σου οτεμνηστεύθην ότι η κόρη του σειρμού θα βιώσει μετε μου. Ταύτα είπε σοβαρός ο συμβίος και αυστηρός ατενίσα στην κυρίαν έκοψε την ομιλίαν. Αλευθύσανε μοζάλι ως ανήρχε το μεγάλη άρχεται της γυναικός ο εξής φιλιππικός. Με ενόμησας λοιπόν όντως σου των ποταπών ώστε εις της καλεσθησίας τας εμφύτου συνηθίας της κομψότητος την τάσιν κι ό,τι είναι ευγενές την πλάσιν όλα να τα αποστραφώ χάριν σου και να τα φω. Και επομένως δηλαδή, απλώς μόνον επειδή είσαι τώρα σύζυγός μου, να αποξενωθώ του κόσμου. Και τα λόγωτα σου ήθη και συστήματα ευήθη, ως αρνίων ευπηθείς, να παραδεχθώ ευθύς. Τόσον λέγω ποταπούς μια πέδοκα σκοπούς, τόσον μέκρινες νηπίαν και ξεφτελισμού αξίαν. Και τολμάς να με πτωήσεις. Ότι δίθεν να συζήσεις, δεν εννοείσες ποτέ με κυρίαν δεκολτέ. Εις απάντησιν κι εγώ, μάθε ότι εννοώ το σειρμό να μην αφήσω. Αλλά μάλιστα θα ζήσω μόλας τας πολυτελείας, τας αχτίνας και μαγείας και με παν ό,τι στυλπνών και όντως παρησιανών. Oh, με excuse. Και ως προς δε το δεκολτέ, μην το φανταστείς ποτέ ότι θα το παραιτήσω. Μάλιστα θα το ξύσω. Τι ξεβρέτω. Τι θαυμάζεις και με αγριοκοιτάζεις. Έπρεπε να το σκεφτείς, κύριε, πριν νυμφευτείς. Ταύτα είπε αμφαντικός. Κι ο ανήρ, κακήν κακός, ένα φίλο πλησιάζει. Του ομιλεί και με στενάζει. Αχ, ίσως είμαι εννοείς. Διατίδεν ομιλείς. Έπρεπε να τα σκεφτόμεν, φίλε μου, πριν νυφευθόμεν. Ταύτα μεταξύ ημών. Έφυγε, λοξοδρομών. Σλόγγαν μας μιλάς κι όλο μας προσπερνάς, αρώματα φοράς, για πες μας που το πας. Κρυφό κοιτάς μέσα από τζαμάριες σκοτεινές, καπνίζεις και γελάς, συνολάκια μας φοράς, για πες μας που το πας. Για πες μας που το πας. Κυρία Μπουχλούπου, τσιπλόπους χαμασάς και μοιάζεις με λουλού. Για πες μας που το πας. Κυρία Μπουχλούπου, τσιπλόπους χαμασάς
κοιτάς δεν απαντάς. Εντύπωση ζητάς, περίεργα γελάς. Εμένα δεν με ξεγελάς. Μας ξεπουλάς και λες πως πια δεν αγαπάς. Πόρσε αναζητάς στο πεζοδρόμιο, στο πεζοδρόμιο κατρακυλάς. Για πες μας που το πας, κυρία μου γλουμπού, τσιχλόπους καμασάς και μοιάζεις με λουλού. Για πες μας που το πας, κυρία μου γλουμπού, τσιχλόπους καμασάς και μοιάζεις με σουλού. Για πες μας που το πας, κυρία μου γλουμπού, τσιχλόπους καμασάς. Την επιτυχία του «Κυρία Μπουχλουπού» μας τραγούδησε ο Κώστας Γανωτής. Στις κληρώσεις τώρα των τετραψήφιων, 100 λίρες κερδίζουν οι επόμενοι 8 τυχεροί. Οι λίγοντες στο 3.274. Άλλοι 8 θα κερδίσουν από 200 λίρες. Οι λίγοντες στο 0.232. Ελάτε τώρα όλοι για μια κρουαζιέρα με το συγκρότημα Miami Sound Machine και τη διάσημη Gloria Estefan.
Κοντάγια να μας πεις τα νέα σου μαντάτα. Αν ήβρες να κόμπος πασιά μου πιέσεις την πέρασιά και κόψες τόση στράτ. Άφησε με πρώτα ήσυχο να κάτσω για να πνάσω, να φέρω να κοντά μυαλά και τα κακά και τα καλά να πω για να ξεσκάσω. Κάτσε να πεις έναν καφέ, να ψεις και έναν τσιάρ, να ακούσουν όσοι αγαπούν και ξενιθιά όπως γαλούν, ενένα με το χάρο. Έχει χαρέσει ξενιθιά, μάχει και τα κακά της. Παρά να τρών τον κόπο σου, καλύτερα στον τόπο σου να ζεις και ας έντια αρκά της. Μα πολλοί παίρνουν και έρχονται ριάλια φορτωμένοι, όλοι τους αρκοντίνασοι. Και σου λαλείς επίασιν η κόπη σου χαμένη. Τι είναι που κουμαντάρουσιν και τύχη ευνοά τους, κάνουν καλόν νοικοκυρκόν. Και παίρνουν και από το χωρκό κοντά τους τα παιδιά τους. Θέλει να πεις κακότυχος, μόνον εσού εφάνεις. Και χάθηκε ο κόπος σου και στράβησες τον τόπο σου στη φτώσια να πεθάνεις. Όπως εμένα έχει πολλούς τον κόπο τους που χάσαν, που τους εράειν η καρκιά και πως επίαξεν η θιάν την ώραν ετοιμάσαν. Να είναι καλά για να χαρείς, να βρούμε την αιτία. Και εσύ που χάσεις δουλειά, χωράφια, βούθια και πουλιά, και αφήκαν τα λεφία. Εμένα η καρτούλα μου στα ξένα είναι χάρη. Παρά και πια ξενιθιά, καλύτερα μες στον πηθιά να πέφτα να με πάρει. Λυπούμε σε κατά Θεόν που στράβεις πικραμμένος, να ζήσεις στο σπίτι σου, διότι που την τύχη σου ήσουν αδικημένος. Πολλοί που πάσει ξενιθιά και ό,τι έχουν συμπουλούντα, κόμμανοι ζουν καλύτερα. Τα νιάτα του σομπρίτερα στα ξένα καταλιούντα. Η επιστροφή στην πατρίδα το όνειρο κάθε ξενιτεμένου, ιδιαίτερα των ξεριζωμένων που διαλαλούν τον πόθο τους για επιστροφή με κάθε τρόπο. Βραβευμένη σε διαγωνισμό παγκύπριο που προκηρύχθηκε από το προσφυγικό σωματείο Λάπιθος, η σύνθεση του Μάριου Μελετίου «Ύμνος της Λαπίθου». Η στίχη είναι του Πάνου Παναγίδη που και αυτοί βραβεύτηκαν σε προηγούμενο διαγωνισμό. Τραγουδά ο Πέτρος Τζαντζής. Σ' έχω μέσα μου κλεισμένη, στην ψυχή μου στο μυαλό και στα βάθη θρονιασμένη της καρδιάς μου το παλμό. Λαπιθός μου, είσαι κόρη πενεμένη και της Κύπρου ζηλεύτη των αγγέλων χαϊδεμένη, των παιδιών σου λατρευτή. Λαπιθός μου, λαπιθός μου. Σε λατρεύω, σε θαυμάζω, στην καρδιά μου σε κρατώ και σε δόρια φωνάζω, λαπιθός μου, σ' αγαπώ. Σε λατρεύω, σε θαυμάζω, στην καρδιά μου σε κρατώ και σε δόρια φωνάζω, λαπιθός μου, σ' αγαπώ. Οι άγγελοι σου ψέλνουν για τη τόση ομορφιά. Τα πουλιά μαντού σερένουν και σου δίνουν αρχόντια. Λαπιθός μου, λαπιθός μου. Σε λατρεύω, σε θαυμάζω, στην καρδιά μου σε κρατώ και σε δόρια φωνάζω, λαπιθός μου, σ' αγαπώ. Σε λατρεύω, σε θαυμάζω, στην καρδιά μου σε κρατώ και σε δόρια φωνάζω, λαπιθός μου, σ' αγαπώ. Μην κλαις προσφυγοπούλα, κάμε το δάκρυ σου πυλό, κάμε την καρδιά σου πέτρα,
Κι όπου είσαι, στάθου, μέτρα. Χτίσε ένα σπίτι χαμηλό και μπα μέσα να περάσεις όπως όπως τον καιρό. Κι άμα φύγει η τραμουντάνα και βρει το μωρό τη μάνα και βρει μάνα το μωρό, κι άμα πάσεις το χωρκό σου στη δική σου την αυλή, χτίσε ανόγια και κατόγια, πέταξε τα ποθηκιά λόγια, προσφυγοπούλα μου καλή. Ως ποσόν εν να βαστάξω, έντζε μια μέρα, με θκιό, οι ανέμοι που μας δέρνουν, που μας παίρνουν, που μας φέρνουν σαν νεκρούς εις το θαυκιόν. Σαν καράβι που λαμνίζει με σιλούρι καπανιά, μακριά από το λιμάνι, κι όποιος άνεμος νεφάνει ρίφκει το στη γερημιά. Έτσι επάθαν τα παιδιά μας, έτσι επάθαμε κι εμείς. Δίχα μάνα, δίχα τσίρι, ορφανή μες το τσατήρι, κι όπου πάεις να βρωμείς. Εν τζιμιάλι, κάμαν τζίβραν, αμα τούτα τα μωρά, ποιο ευτέσαν, ποιον ευλάψαν, και στη μοίρα τους εγράψαν να πεινούν που τα τωρά. Πομονή, προσφυγοπούλα, κρός του είναι τα σου λαλό, σφίξε ακόμα την καρκιά σου και να πάσεις τη φουλιά σου πάλε πίσω στο καλό. Η προσφυγοπούλα, ένα ποίημα του λαϊκού μας ποιητή Κυριάκου Καρνέρα από τη Ξυλοτήμου. Και προχωρούμε στις κληρώσεις μας. Τέσσερις από τους τηλεθετές μας θα κερδίσουν από 500 λίρες. Ο πρώτος, το 43.795, 43.795. Ο δεύτερος, 17.494, 17.494. Τρίτος, 69.766, 69.766. Και ο τέταρτος, ο τελευταίος για τις 500, το 10.103, 10.103. Και κληρώνουμε το δώρο μας, που όπως έχουμε πει και στην αρχή του προγράμματος, είναι ένας φούρνος αυτόματος μικροκυμάτων μάρκας Emerson, αξίας 230 λιρών, προσφορά της εταιρείας Χριστούδια. Και τον φούρνο θα κερδίσει το 10.765, 10.765. Γεώργιος Αβέροφ, ο πολύτιμος συνεργάτης, ο ακούραστος μελετητής, ο αξιόλογος μουσικός, ο καλότατος άνθρωπος που μας έφυγε πριν μια εβδομάδα. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ετοιμάζει για τον Γεώργιο Αβέροφ ειδικό αφιέρωμα που θα μεταδοθεί την Κυριακή 11 Νοεμβρίου στη σειρά Κυπριακά. Απόψε τιμούμε τη μνήμη του με ένα απόσπασμα από την τελευταία μας συνεργασία. Ευχάριστο Σαββατόβραδο, 26 Μαΐου, από τη Διεθνή Κρατική Έκθεση. Χορεύει ολογραφικός όμιλος Σούστα Λευκοσίας.
με χωρίζεις από την μάνα μου. Έλα! Συμβρίβα συνήθεια μου και αερούσα μου. Συμβρίβα συνήθεια μου και αερούσα μου. Είσαι κόρη Ρινού, μα με θωρείς σκοτούρες, πλήμματα και σιέρωμα. Που το πρωί ξημέρωμα να γύσεις τετσούρες. Μα να ενάρτω βουρητή, καθόλου έθαρκίσω. Να του ζώκω ένα γυρό, να φάνε να πιούσουν και νερό και να γυρίσω πίσω. Να τες κι ανέψω ένα κουρί εμπερκή αυτήρο γαλί σου, να πιούσουν και χαμέ νερό. Εις το σινή μπούσουν γερό, κλωστήκα θα ψοφήσουν. Εν και να πάω μακριά, έτω δαμέ κοντά σου. Δαμέ που είναι η παπλωμαθιά. Κι εσύ πολύ γλωροκοπιά, να φάνε να ξυμουθιά σου. Έπαρτες κάτε βουρήτη και στράφου μάνι μάνι. Κι όχι πως σκόλιο μουρμουρκό. Και να μας φάξει και δεσκιό κι είδες σου ανεφάνει. Στα μεράκια της τραούιν αντακόνι και ταύραν τες ειρηνιά τετσούρες της που τα σινιά και έφκαινε το λαόν. Όπου πάεις για κοτσίνι, που πάεις για κοτσίνι με σκούρο ζώνη. Εφάκαν η καρτούλα της σαν το λαό που πάει να φάει χόρτα την αυκή και καρτέραν το γιορκή άρθει με το κουπάι. Βρεθήκα συν κι άλλες βόλες, ήτουν αγαπημένοι κι είχα συμμέρες να βρεθούν για να τα πούν, να φιληθούν κι είχαν καρκιάν καμένοι. Ανέφανε ένα πουποτζί, επέζαν τα κουδούνια. Εσυνεννοηθήκασι, κοντεύκου, ευρεθήκασι σαν τα φιλικουτούνια. Πως κολλιστήκασι πολλά, η μέρα πάει, γέρνει. Φιλιούνται, σβήνουν οι κανοί. Άμα τα φέρνεις τα λαμί, ο γρόνος εν τα φέρνει. Εμόρισεν τους το φιλί, τετσούρες εξυχάσαν και φύαν ούλες ως τη μια. Εκολοσύρναν τα σινιά και στο χορκόν εφτάσαν. Εβούρισεν τη μάνα της, τσίνταν αδικαμένη. Κάτω από τη λεμονιά, ούλα του βάτου τα κλονιά ήταν περικλωμένα. Πού να έχεις την ευκούλα μου την ύστερη και πρώτη. Θα φάεις το ταγιάκι σου. Εν τούτον το μεράκι σου ήρθες το ξυφάτι.
Παναγία μου, Γιορκή! Σκιαμέν καμνες γενάθκια. Τι ήταν να σου το κρύψουμε. Πάμε να σμίξουμε. Και εμείς και τα κοπάθια. Άτε καλό εμετάνωσα, θα την πιλατέψω. Αφού είναι έτσι συμφωνώ. Και το πορνό που το πορνώ, πάλι να σου την πέψω. Το χωριό παλιά γενιά μου ξύπνησες με στην καρδιά μου μια καινούργια νατριχύλα με τα δέντρα με τα φύλλα. Κι όπου να σταθώ να γύρω νιώθω το δικό σου μύρο και τα μάτια που γυρίσω φαίνανε σαν αντιφύσω. Χωριά τα είμαι όλογια και σαν τη γριούλα τη γιαγιά φοράω το παρέδι. Γενιά σε νιώθω σαν βιώτο, σαν το κρασί το δυνατό και σαν το πετιμέδι. Κι αν είναι δύσκολες χρονιές, τα παλικάρια με τις νιές θα ζευγαρώσουν πάλι. Άλλα φαινάρθουνε παιδιά, καινούριους κλόνους και κλαδιά. Το δέντρο μας θα βγάλει, το δέντρο μας θα βγάλει. Δωράς αγαπημένη, είσαι όλα σκορπισμένη. Στο νερό με το κανάτι, τη βελέντζα τη φλοκάτι. Στο τραγούδι στο τροπάρι, στο καντήλι στο λιχνάρι, τα δρεπάνια που θερίζουν, όλα ράτσα σου θυμίζουν. Χωριά τα είμαι όλογια και σαν τη γριούλα τη γιαγιά φοράω το βαρέδι. Γενιά σε νιώθω σαν βιώτο, σαν το κρασί το δυνατό και σαν το πετιμέδι. Κι αν είναι δύσκολες χρονιές, τα παλικάρια με τις νιές θα ζευγαρώσουν πάλι. Άλλα φαινάρθουνε παιδιά, καινούριους κλόνους και κλαδιά. Το δέντρο μας θα βγάλει, το δέντρο μας θα βγάλει. Η Χωριάτα, το τραγούδι που ακούσαμε από τη Σοφία Βέμπογορ, χόρεψε και πάλι ολογραφικός όμιλος Λευκωσίας, η Σούστα. Και συνεχίζουμε με τις δύο τελευταίες μας κληρώσεις, 1.000 και 13.000. Τις 1.000 κερδίζει το 43.348, 43.348 και τις 13.000 ο αριθμός 65.052, 65.052. Και να υπενθυμίσουμε πως το ερχόμενο Σάββατο, 3 Νοεμβρίου, θα έχουμε τη μεγάλη ειδική μας κλήρωση με 45.000 λίρες για τον πρώτο τυχερό και πολλά άλλα ποσά και δώρα αξίας για τους υπόλοιπους. Και τώρα να σας δώσουμε άλλη μια ευκαιρία να ελέγξετε τα λαχεία σας, που ξέρετε ότι σας έχετε κερδίσει. Από 5 λίρες πήραν οι λίγοντες στο 550 και 599 και από 10 οι λίγοντες στο 868. Από 100 κέρδισαν οι λίγοντες στο 3.274 και από 200 οι λίγοντες στο 0.232. Από 500 πήραν 43.795, 17.494, 69.766 και 10.103. Τον φούρνο μικροκυμάτων κέρδισε ο κάτοχος του Λαχνού 10.765. Τις 1.000 λίρες πήρε ο αριθμός 43.348 και τέλος τις 13.000 κέρδισε ο αριθμός 65.052.
28 Οκτωβρίου ξημερώνει αύριο. Μια μεγάλη μέρα για την νεότερη ελληνική ιστορία. Ακόμα μια φορά, η μνήμη μας στρέφεται στο θρυλικό έπος του 40. Καλό σας βράδυ. Βάζω ντουτσέ τη στολή του και τη σκουφιά την ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρε το φουκαρά. Ποντζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα πάνω. Ξεκινάει την άλλη μέρα, μα και πάλι ακούει αέρα από το τζολιά. Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι, ξέρει τη δουλειά. Τρώει τις σφαίρες σαν χαλάζι από το τζολιά κι όλος στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να βάλω. Στέλνει ο νέος Ναπολέον με αρχίες πιναλέων στο βουνό ψηλά. Για να βρουν το διάβολο τους κι ο στρατός μας εχμαλό τους τσούρμο κουβαλά. Καίει και ενταυρή καημένη βρέτη τρομερό. Μυστικοί ξελιγωμένοι πέφτουν στο νερό. Αχ, Γκράτσι, να μη σε δω, Γκράτσι, γιατί σε κάρβουν αναμένα έχω κάτσι. Τρέχουν σαν τρελοί στους βράχους κι από μας κι από τους συμμάχους τρώνε την κλωτσά. Και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες μες στην κοριτσά. Μέσα στα αργυρό καστρό εμπήκε το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ, Τσιανό, θα σκοτωθώ, Τσιανό, γιατί σε λίγο και τα τύρανα τα χάνω. Και πάθαν οι καημένοι μεγάλη συμφορά κι η Ρώμη περιμένει και εκείνη τη σειρά.